Συνεχίζουμε από εκεί που το αφήσαμε. Ελληνικός κινηματογράφος και σήμερα. Ασχολούμαστε με την σύγχρονη ελληνική ιστορία και το πώς απεικονίστηκε μέσα στο ελληνικό σινεμά. Είδαμε κάποιες ταινίες, σήμερα θα δούμε κι άλλες. Τα γνωστά, πάρτε τα σποράκια σας, τα ζάναξ σας και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι ο κρέοντας είναι ο πατριός της Ελένης, δηλαδή της Αντιγόνης, πρέπει να είναι δοσύλλογος. Τώρα, ο ένας της αδερφός, ο Ετεόκλης, είναι και μονοτσολιάς. Και ο άλλος, ο Πολιονίκης, είναι ελασίτης. Και ο αραγωνιαστικός της τι είναι? Ο Αίμονας. Ο Αίμονας είναι ο γιος... Ο γιος της μητριάς της Ευρυδίκης. Δηλαδή, η Αντιγόνη και η Σμήνη είναι ορφανά. Ναι, αλλά ο κρέοντας όμως διαχειρίζεται την περιουσία που τους άφησε ο Ιδίποδας μέχρι να ενηλικιωθούνε. Έτσι μπαίνει μέσα και το ματεριαλιστικό κίνητρο. Ωραία και αυτό έδωσε. Χερόπε. Λοιπόν. Τσάλε. Παίρνουμε λοιπόν σαν χώρο ένα ορεινό χωριό. Άρπα κόλλα. Νίκος Περάκης στη σκηνοθεσία, η ιστορία δύο νεαρών σκηνοθετών, οι οποίοι έχοντας χάσει χρόνο και χρήμα σε λιγότερο δημοφιλείς ταινίες. Ο ένας είναι είναι ριζοσπάστης κομμουνιστής, τα κατάφερα, το είπα, όλοι μαζί. Ένα μπράβο! Και ο άλλος είναι, δύσκολη λέξη έρχεται και εδώ, ας προσευχηθούμε ότι θα βγει, social conformistής. Είναι υποχρεωμένοι αυτοί οι δύο, κάνουμε το σταυρό μας όλοι που βγήκε, αυτή η λέξη τέλος πάντων. Καταφέρνουν να επιβιώνουν αυτοί οι δύο λοιπόν, με διαφημίσεις, έτσι βιοπορίζονται, δεν μπορούν να ασχοληθούν με την τέχνη τους έτσι όπως θέλουν. Αλλά ελπίζουν ότι κάποια στιγμή θα καταφέρουν να επιστρέψουν στον κινηματογράφο και γι' αυτό το λόγο αρχίζουν τις εντός εισαγωγικών βίζιτες σε όσους παραγωγούς μπορούν να βρουν, παραμυθιάζουν πλούσιους, προσπαθούν να πείσουν φίλους γνωστούς το ένα το άλλο να επενδύσουν στο ταλέντο τους, περνάνε έτσι τον παθόν τους στον τάραχο λιγάκι και αυτοί και οι άλλοι που είναι γύρω τους. Είναι μία από τις καλύτερες ταινίες ελληνικές που έχω δει. Είναι, νομίζω, ταινία που δείχνει ακριβώς το ταλέντο του Νίκου Περάκη. Είχα μιλήσει για τις Σύρινες στο Αιγαίο άσχημα, στις εμπορικές, δεν μου άρεσε. Αυτή όμως, όπως και η Λούφα και Παραλλαγή, το πρώτο, με τον Κιμούλη και με τον Καλογερόπουλο, θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες ταινίες που έχουν περάσει. Αξίζει οπωσδήποτε, αν δεν την έχετε δει, δείτε την, δεν κουράζει καθόλου, έχει πλάκα, έχει μηνύματα κάτω από την πλάκα, θα την ευχαριστηθείτε. Αν είσαι άντρας ξαρματός, καλώς ήρθες, αδερφέ μου. Θα πεθάνεις κατά. Μην τον κλάψει αυτόν κανείς και μήτε να τον θάψει.
αλλά να μείνει άταφος, κουφάρι σιχαμένο, για τα πουλιά και τα σκυλιά, χαρά που θα τον φάνε. Δεν έφταξε αυτός, πατέρα. Έγινε κομμουνιστής, άθεος. Με στάγια πόματά μας χωράνε πολύ αμαρτωλοί. Κανένας όμως άθεος σαν και τούτον. Συμφορά. Κι ο άλλος μέσα στο λάκκο τι κάνει? Άμα αν το ξέχασαν, τι να κάνει? Τραγουδά τη διεθνή. Εμπρός της γης η κολλασμένη, της μοίρας σκλάβη εμπρός εμπρός. Εδώ να μιλήσω λίγο για τους πρωταγωνιστές, τον Νίκο Καλογερόπουλο και τον Μίμη Χρυσομάλη. Μεγάλα πρόσωπα, μεγάλες μορφές του πιο σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Και να αναφέρω φυσικά και τον Νίκο Ρίζο και την Ανουσάκη, η οποία ήταν η παλιά φρουρά που έπαιξε στην ταινία. Και έκαναν εξαιρετική δουλειά και αυτοί. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν τυχαίνει να βλέπω στα πιο σύγχρονα τους ηθοποιούς της δεκαετίας του 60, που τους είχα μάθει με έναν συγκεκριμένο τρόπο, να αλλάζουν. Τους έδωσαν μια κάποια ευκαιρία έστω να αποδείξουν ότι δεν ήταν μονόπλευρα ταλέντα, και αυτό ήταν πολύ όμορφο και γλυκό. Και μου λες, συνολικά έτσι όπως το βλέπω το μαγαζί, πόσο κοστίζει? Καμιά 20-25 εκατομμύρια. Λοιπόν, δίνω τώρα αμέσως 30 για να το αγοράσω. Τώρα αμέσως. Τι να το κάνεις, Μάκη μου? Θα το δουλέψεις? Όχι ρε, άκου να το δουλέψω. Θα το σπάσετε. Εσύ που ήσουν ολόκληρη η ζωή μου, έγινες τώρα η καταστροφή μου. Εσύ που ήσουν ολόκληρη η ζωή μου, έγινες τώρα η καταστροφή μου. Ταινιάρα, σας έχω εδώ, Βούλγαρης. Έχουμε το «Όλα είναι δρόμος», σπονδυλωτή ταινία, που μέσα από τρεις εντελώς αυτόνομες και ανεξάρτητες ιστορίες, δεν είναι δηλαδή από αυτές που μπλέκονται, ας πούμε, πρωταγωνιστές και ξαφνικά θα τους δείτε όλους αχταρμά, πραγματεύεται την πορεία των ηρώων μέσα από την κούρσα της ζωής. Μας δείχνει την ανθρώπινη ζωή μέχρι το θάνατο, το πόσο εύθραυστοι και ευάλωτοι είμαστε, το πόσο όλα είναι μόνο στιγμές. Και αυτές οι στιγμές είναι ουσιαστικά που αξίζουν κιόλας. Οι τρεις ιστορίες είναι το «Χαρόνιο νόμισμα», «Η τελευταία νανόχινα» και το «Βιετνάμ». Εμένα, για να πω την αλήθεια, η αγαπημένη μου ήταν η τρίτη. Το τρίτο μέρος είναι το πιο έτσι cult και λίγο πιο τολμηρό. Μας δείχνει έναν γκρεμισμένο γάμο, κλασική περίπτωση ελληνικής βλάβης, μέσα από τον Νταλκά του Μπουζουκιού. Ορχήστρα! Και μπερδεμένα, λες και με βρήκαν όλες οι καταστροφές. Πάνω στην τρέλα μου συνάντησα και εσένα, και η ζωή μου πήρε ανάποδες στροφές. Θα πάρω φόρα να τα κρεμίσω.
εδώ, Ηλία! Ηλία! Ρίχτω! Έχει δολώσει το μυαλό μου από σκοτάδι και η καρδιά μου έχει τόση μοναξιά. Πάνω στην τρέλα μου μιλάς κι εσύ για χάρη. Χαρακτηριστική έτσι νεοελληνική προσέγγιση, το θα πάω να πνίξω τον πόνο μου στα μπουζούγια και στο να χαζεύω γκόμενες αντί να πάρω ένα διαζύγιο, εξαιρετικό. Οι άλλες δύο ιστορίες, επίσης και αυτές, ήταν πολύ ωραίες, είχαν ενδιαφέρον. Η πρώτη ήταν βαριά, γιατί βλέπουμε έναν συντετριμένο πατέρα που πρέπει να αντιμετωπίσει μια πολύ βαριά οικογενειακή απώλεια. Στη δεύτερη έχουμε τέσσερις φυσιολάτρες, οι οποίοι σμίγουν με σκοπό να ανιχνεύσουν την τελευταία ανανόχινα στο ποτάμι του Εύρου. Και οι τρεις έχουν τη γοητεία τους και οι τρεις έχουν τη γλύκα τους. Νομίζω είναι η πιο συναισθηματική ταινία του Βούλγαρη. Θα πήγαινα να πω ότι ήταν τα πέτρινα χρόνια, αλλά νομίζω ότι ειδικά λόγω της πρώτης και της τρίτης ιστορίας, αυτή είναι πολύ έτσι γροθιά στο συναίσθημα. Ναι, να σταματήσουμε λίγο τα παιχνίδια εδώ, γιατί κάνουμε και δουλειά. Και λέω και για καλή ταινία. Τι ήθελα να πω τώρα, το χάσα. Έλεγα ναι, ότι είναι πολύ συναισθηματική. Εμένα γενικά ο Βούλγαρης είναι ένας σκηνοθέτης που περνάω τις φάσεις μου μαζί του. Υπάρχουν περίοδοι και ταινίες τις οποίες λατρεύω, υπάρχουν άλλες που τις βαριέμαι σαν το διάολο. Αλλά αυτή την θεωρώ εξαιρετική, μαζί με τα πέτρινα χρόνια. Είναι σετάκι το οποίο, εάν θέλετε να δείτε έτσι παραπάνω πράγματα για το Βούλγαρη, οφείλετε να το δείτε. Τι θα κάνεις με τη Λίντα, Βαγγέλη? Τι θα κάνω? Αυτό ρωτάω εγώ. Τι θα κάνεις με τη Λίντα? Τίποτα. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να την πάω σε ένα δικό μου γιατρό να κάνει την έκτρωση. Να το ρίξει να τελειώνουμε. Τώρα, άμα εκείνη δεν θέλει, εγώ τι φταίω? Για δεν θέλει, ρε. Αλλιά μου, ρε, έχει ξανακάνει άλλη μία και φοβάται. Την έχουν τρομάξει και οι φίλες της ότι άμα ξανακάνει, λέει, δεν θα πιάνει παιδί μετά, ότι θα έχει τραβήγματα με τις εγκυμοσύνες και άλλες τέτοιες μαλακίες. Της πούτσας. Βέβαια της πούτσας. Τις καριόλες όλες, να πούμε. Τώρα πάμε σε μία ταινία που μας έβαλε μέσα από την κλειδαρότρυπα στα άδυτα της Αγίας Ελληνικής Οικογένειας, έτσι όπως δεν την είχαμε ξαναδεί ποτέ στον κινηματογράφο. Σκεφτείτε το λιγάκι και αν δεν σας έρθει στα 5 δευτερόλεπτα, δεν ξέρω τι κάνετε εδώ. Σπιρτόκουτο, Γιάννης Οικονομίδης. Άσε με σε παρακαλώ! Αν το μάθει η μάνα μου, απάθηκα ένα εγκεφαλικό. Θα τους φρικάρουμε τελείως, να πούμε. Σιγά ρε, σε πιάσε ο πόνος για τη μάνα σου. Ίσα ίσα που θα χάρει τέτοια κοπέλα που θα πάρεις, ρε. Κάτσε ρε Δημήτρη. Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά εσύ μιλάς, λες και ξέρεις πως το παιδί είναι δικό μου τώρα. Εγώ είμαι βέβαιος. Και πώς είσαι βέβαιος? Μου το είπε η Λίντα. Στο είπε η Λίντα? Και τι έγινε που στο είπε η Λίντα? Την πιστεύω. Την πιστεύεις? Και άμα δηλαδή σου λέγε πως το παιδί είναι του Λουκά, τι θα έκανες? Τότε εκεί που κάθεσαι εσύ θα καθόταν ο Λουκάς. Τι μου λέτε τώρα, ρε? Εγώ δεν χρεώνομαι. Έτοιμο παιδί δεν χρεώνομαι. Τέλειωσε. Πάει να πει έτοιμο παιδί, Βαγγέλη. Πάει να πει πως το παιδί δεν είναι δικό μου, Δημήτρη. Αυτό πάει να πει. Και πως με τη Λίτα ήμασταν μαζί 2,5 μήνες. Και την πήδηξα ζήτημα 5-6 φορές. Και μία φορά την πήδηξες, ρε μαλάκα, φτάνει. Τι μου λες τώρα, ρε Δημήτρη? Και εγώ πού ήμουνα δηλαδή? Δεν ήμουνα μπροστά. Τι είμαι δηλαδή, κανένας μαλάκας? Δεν το είχα καταλάβει. Μπορεί το παιδί να μην είναι δικό του, ρε. Όχι μπορεί, Γιώργο. Όχι μπορεί. Σίγουρα δεν είναι δικό μου. Δεν είδες 2 μέρες μετά που ερχόταν αυτός ο χλεμπονιάρης, ο βρωμιάρης με το παπί, ο βρωμοαλουμινάς και την έπαιρνε? Τι να λέμε τώρα? Ναι, ρε, καλά λέει. Τότε κι εγώ να πούμε. Άντε, ρε, δεν προλαβαίνω να χωρίσει το ψωλάκι να πούμε κάτι να γυρίζει με άλλους. Τι νομίζεις, Δημήτρη, πως μόνο εμένα έχει Λίντα? Εδώ την έπεφτε σε μένα, ρε. Και πού ξέρω εγώ, ρε, ποιανού είναι το παιδί? Τόσους γκόμενους είχε αυτή. Να μεγαλώνει ξένο παιδί. Αυτή η ταινία
είχε σκάσει σαν κεραυνός ενεθρία σε μία περίοδο που η Ελλάδα ήταν βουλιαγμένη στις πιστωτικές κάρτες, στα δάνεια, στο lifestyle, στην μπόζα, στο φρεντοτσίνο και στη βότκα στα μπουζούκια. Ο οικονομίδης μας έδειξε την άλλη πλευρά, αυτή των πολύ των ανθρώπων που θα τους λέγαμε και λαϊκάντζες, ας το πούμε. Το πόσο υπήρχε μια κατάσταση η οποία ήταν έτοιμη να εκραγεί. Και αυτό το σπίτι δεν ήταν απλά ένα σπίτι, ήταν μια ολόκληρη χώρα. Είναι εντυπωσιακό το ότι όταν βγήκε η ταινία είχαν γράψει σε πολλές κριτικές ότι εντάξει, μπορεί λίγο να σας ξενήσει τον πινελίκι, αλλά αν εστιάσετε στο αστείο, θα σας περάσει ευχάριστα η ώρα. Πολύ ωραίο και πολύ ειρωνικό το ότι αυτό το αστείο έφτασε μετά από τόσα χρόνια, γιατί έχουν περάσει αρκετά από τότε που βγήκε η ταινία, να έχει γίνει μια πραγματικότητα. Και να δείχνει και το γιατί φτάσαμε και σε αυτήν την πραγματικότητα. Εάν δεν έχετε δει Οικονομίδη, ειλικρινά, θα βγάλω το χέρι και θα σας αρχίσω στις φαλιάρες. Είναι από τους σκηνοθέτες που νομίζω ότι οφείλει να δει κάποιος. Έχει μία πολύ ιδιαίτερη ματιά, ειδικά αν σας αρέσει το ελληνικό σινεμά, ασυγχώρητη, εάν δεν τον έχετε μελετήσει έτσι λίγο. Εξαιρετικός. Μου άρεσε πολύ και το «Με την ψυχή στο στόμα» και εδώ να πω ότι είχε κάνει και μία εξαιρετική εμφάνιση ως ηθοποιός στην ταινία του Φατίχ Χακίν «Μαζί τίποτα» ως Χρυσαυγίτης. Υπέροχος, μόνο καλά λόγια έχω να πω εδώ. Και επίσης, αν δεν έχετε δει και το «Μαζί τίποτα», δείτε το, άλλη ταινιάρα, μπορεί να μην είναι δικιά μας, είναι γερμανική, αλλά γροθιά στο στομάχι, από τις καλύτερες ταινίες που έχω δει στη ζωή μου ever. Εσένα πώς φαίνεται η Λωσίδα? Πώς να μου φανεί? Μια χαρά μου φαίνεται. Κάνει τώρα αυτή για τη μαμά? Γιατί? Επειδή είναι αδυνατή. Την παχύνω, δεν ξέρεις. Άντε ρε, χαζέ. Εγώ μωρέ, είμαι ο χαζός. Ή εσύ που κάθεσαι και σκάσαι για την ξένη τώρα? Αν κάτι σημάδεψε τη δεκαετία του 90, εκτός από τη Δήμητρα Λιάννη και τον Γιώργο Παπανδρέου, το πέτσινο παντελόνι του Σάκη Ρουβά και το πιάνο του Στέφανου Κορκολή, ήταν το μεταναστευτικό κύμα που ήρθε στη χώρα μας από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και τη Γερμανία. Μία ταινία που αξίζει οπωσδήποτε να δείτε είναι η Λιούμπη της Λάγιας Γιούργου, που αφηγείται την ιστορία μιας κοπέλας που ήρθε από τη Ρωσία για να δουλέψει σε μία οικογένεια και εκεί έγινε το θύμα μιας κατάστασης που δεν μπορούσε να το ελέγξει με τίποτα. Το μόνο που έκαναν ήταν να την κατηγορούν, τα κλασικά που είχαν ακούσει οι γυναίκες που ήρθαν εδώ τότε. Ωραία αποτυπωμένη, σαν να βλέπεις τη γειτόνισσα απέναντι, λεουλάκι. Κλειδαρότρυπα κι αυτή, όχι με τον πολύ εκρηκτικό τρόπο, τον νευρικό του Οικονομίδη, πολύ πιο μετρημένη, πολύ πιο αργή έτσι και υποβλητική, αλλά εξίσου ρεαλιστική. Και αυτό που είναι must see, πιστεύω, είναι ο Όμηρος του Κωνσταντίνου Γιάνναρη. Κάναν, ναι. Τι σου έκαναν, είπες δεν ακούω, σου δείξε κανείς τιμή σου? Ναι, θέλω να πάρω το αίμα μου πίσω. Α, που θέλει να πάρει το αίμα του πίσω, έτσι κάνετε σαν μέρη σας. Ναι, έτσι ακριβώς.
Θεέ μου, δεν γλιτώνουμε, θα μας καθαρίσουν. Ελιών, σε παρακαλώ, μην αρχίσει να πυροβολείς. Τα αιτήματά σου, πες τους ξεκάθαρα τι θέλεις. Μ' ακούει κανείς, τι έγινε, έπεσε η γραμμή. Όχι, εδώ είμαι. Μπάτσι παντού, με πιστόλια. Αν πυροβολήσουν θα γίνει το ένα δις. Θα σκοτωθούμε όλοι. Οι κάμερες δεν ήρθαν. Πού είναι οι κάμερες? Όλο μεγάλα λόγια, σε φίλε. Πρόσεχε, τι πάω και σε άλλο κανάλι. Όχι, όχι, προσεού, μην κλείνεις. Όπου να είναι, έρχονται, έρχονται. Φοβάστε. Εγώ δεν φοβάμαι. Και με τους επιβάτες τι γίνεται? Όταν γυρίσω στο σπίτι μου, θα τους αφήσω ελεύθερους. Έχουμε την ιστορία ενός μετανάστη από την Αλβανία, ο οποίος, έχοντας φτύσει το γάλα της μάνας του στη χώρα μας, πέφτει στα χέρια της αστυνομίας, εκεί τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα και έχοντας πια τελείως αποβίσει, απαγάγει ένα ολόκληρο λεωφορείο μαζί με τους επιβάτες του, το οδηγεί στην Αλβανία και εκεί θα δείτε τα υπόλοιπα. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από αληθινή ιστορία. Αξίζει σε κάθε περίπτωση να το δείτε. Ο Κωνσταντίνος Γιάνναρης είναι ένας από τους καλύτερους σκηνοθέτες που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα. Αξίζει να δείτε και την ταινία του Μάνα Τσί που ασχολείται με το πιο σύγχρονο μεταναστευτικό. Your estimated time of arrival in the Gulf is 6 weeks from now. Do not get involved. This is my job. No passports. No money. But join me, other money, other than. Θεός έστειλε. Ο καλύτερος τρόπος να πεις καλώς ήρθες. Set them down off the Canaries and get out of there. I have 25 children on board. Θέλει μείνει στο πλοίο. Θέλω να τον βοηθήσω. Μάκρυ στερά μέγερη. You're crazy. I'm not a kid. This is about survival. I'm a man. Οι γιατροί χωρίς σύνορα δεν έχουν ιδέα. Είστε λαφείς. Είναι δολοφόνοι. Give me the boys now! Run it! You think you're a good man? You let them die. Just like your son. Το Μάνα Τσί εκτελήσεται σε ένα πλοίο. Βλέπουμε ένα ζευγάρι μετά από έναν μακροχρόνιο χωρισμό, ο οποίος προήλθε μετά τον θάνατο του γιού τους. Εδώ μας κάει και το θέμα των μεταναστών, των εφήβων που έχουν ναυαγήσει μεσοπέλαγα και τους σώζουν και η γυναίκα θέλει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη μητρότητα. Ο άλλος από την άλλη θεωρεί ότι οι μετανάστες, μάλλον οι επισκέπτες, έχουν κάνει κατάχρηση της φιλοξενίας και είναι σε μία φάση έτσι που δεν μπορεί να διαχειριστεί την ένταση. Το θέμα του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της περίεργης νοοτροπίας που έχει ο Έλληνας απέναντι στον ξένο, το πιάνει αριστοτεχνικά και στις δύο ταινίες ο Γιάνναρης. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική η δουλειά του. Θα σας βοηθήσει να ανοίξετε λίγο τους οριζοντές σας, αν δείτε αυτές τις ταινίες. Είναι συγκινητικές, είναι πολύ βαθιά και ομά ρεαλιστικές και σίγουρα αξίζουν, είναι από τον σύγχρονο κινηματογράφο, μιλώντας για τις ταινίες των τελευταίων 20-25 ετών, ας πούμε, που κάνανε αίσθηση. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχαν πάει πολύ καλύτερα εισπρακτικά. Για την καλλιτεχνική τους αξία δεν νομίζω ότι βρήκαν την ανταπόκριση που θα έπρεπε να έχουν στα εισιτήρια, αλλά επειδή τώρα μπορούμε να τις πετύχουμε εύκολα, αξίζει σίγουρα να τις δείτε. Πάω να σκάσω. Θα μου το πάρει το παιδί, πρόνοια. Σας παρακαλώ. Δεν κοιμάμαι τα βράδια. Με λένε Άννα. Το κεφάλι μου. Γλιστρούν τα πράγματα από τα χέρια. Συγγνώμη, δεν έχω πολλές μονάδες. Δεν αισθάνομαι καλά. Γραμμή ζωής. Σας ακούω. Ανά!
χρειαστεί υπάρχει σχέδιο γένωσης. Lines. Ελλάδα της κρίσης, μια κοινωνία σε κατάρρευση και αναβρασμό, 7 διαφορετικοί άνθρωποι που φτάνουν στα όρια τους και προσπαθούν να βρουν κουράγιο μέσα από ένα τηλεφώνημα στην γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, τη γραμμή ζωής, και εκεί ψάχνουν τα όρια ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο, στην ελπίδα, στην επικοινωνία, στο αν αξίζει τελικά κανείς να ζει όταν θεωρεί ότι πια δεν έχει άλλους λόγους, μόνο με το «κάντε υπομονή και αύριο θα είναι μια άλλη μέρα». Ο Βασίλης Μαζωμένος είναι ένας πολύ ιδιαίτερος σκηνοθέτης. Έχει κάνει το «Χρήμα», μια μυθολογία του Σκότους, τη 10η μέρα, το οποίο επίσης ήταν εξαιρετικό. Του αρέσει πολύ η αλληγορία, οι μεταφορές. Δεν είναι από τους πιο νευρικούς σκηνοθέτες, δηλαδή δεν ανήκει στο στυλ του Οικονομίδη ή του Γιάνναρη. Όμως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η ματιά του, αξίζει να τη δείτε. Δεν θα σας κουράσει πολύ ο ρυθμός, αν και είναι λίγο αργός, γιατί υπάρχει σεναριακή εξέλιξη. Μιλάμε για 7 ιστορίες, οπότε συνεχώς κάτι γίνεται. Και είναι συγκινητικός ο λυρισμός με τον οποίο το προσεγγίζει. Αν κερδίσουμε αυτές τις εκλογές, όλα θα αλλάξουν. Αυτή είναι η δύναμή μας. Τώρα θα δει επιτέλους η Ευρώπη τι είμαστε. You're the Minister of Finance. Your party promised the voters you'd wipe out the debt. The Germans and their allies will strangle you. They'll do all they can to crush you and the hope you represent. I'm asking not for an erasure of our enormous debt, but for its restructuring. I'm sure we're going to do good work. La réussite de votre programme sera aussi notre réussite. They won't let you do that. Europe set up a rescue plan to save Greece. The rescue plan was to save the German and French banks. Oh. Colossal debt was transferred onto the Greek people. Our government wants dialogue. Out of the question to renegotiate the MOU. Le peuple grec a des obligations. This will lead to closure of your banks and to an exit from the Eurozone. You are throwing us out of the Euro. I didn't say that. You implied that. He's the one that should be kicked out. We need a Yannickset. Πρέπει να τους δώσουμε κάτι για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Είναι παγίδα. Όλοι θα προσπαθήσουν να σε κάνουν να υποκύψεις. Sign the MOU or exit the Euro. You are wasting our time! If you were me, would you sign this MOU? Banks shut. No more money. Well, as the Beatles say, money can't buy me love. Και φτάνουμε στο τέλος με την πιο τελευταία ταινία, Ενήλικη στο δωμάτιο, του Κώστα Γαβρά. Λοιπόν, άβολο. Δεν ξέρω πώς να την, τι να πω ακριβώς για αυτή την ταινία. Να πω απλά ότι είναι η ματιά του Γιάννη Βαρουφάκη σχετικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στα Capital Control, στην απώλεια της εμπιστοσύνης του κόσμου προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μία τάση δικαιολογίας, να την πούμε την αλήθεια εδώ. Έχει μία λατρεία στο Βαρουφάκη ο Γαβράς. Εμένα είναι από τους αγαπημένους μου σκηνοθέτες, οπότε δεν μπορώ να του κρατήσω κακία γι' αυτό. Την είδα την ταινία σκεπτόμενη ότι βλέπω μια ιστορία, προσπαθώντας να ξεχάσω ότι κι εγώ αυτό το έζησα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι εκστασιάστηκα, ότι ήταν αριστούργημα. Ήταν ωραίο έτσι το κομμάτι με τα άχαρα, τα σκηνικά των διαδρόμων, με τα γραφεία και τις αίθουσες συσκέψεων που ήταν τόσο ψυχρές και μέσα σε αυτά μπαίναν οι άνθρωποι και όλος αυτός ο πόνος που έφερνε όλο αυτό το οικονομικό πρόβλημα και τους δίνανε ζωή. Θεωρώ ότι έχασε πάρα πολύ από το γεγονός ότι έπαιξε σχεδόν ταυτόχρονα με τον Τζόκερ. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Ίσως αν είχε πέσει σε μια άλλη εποχή να ήταν λίγο καλύτερα, αλλά όταν έχεις μια ταινία
που έπιασε το κοινωνικοπολιτικό κομμάτι όπως το έκανε ο Τζόκερ, ήταν πολύ δύσκολο να αναμετρηθεί μαζί της. Υπάρχουν οι γκρίνιες, όμως Κοβισή είχε δηλώσει, ας πούμε, ότι ποτέ δεν υπήρξε δημοκρατία στο Eurogroup, ήταν έτσι λίγο πιο ταγμένος με εμάς. Άλλοι πάλι είχαν βγει και είχαν πει ότι αυτά είναι παραμύθια, νομίζω ότι ποτέ δεν θα μάθουμε την αλήθεια τελικά. Βλέπουμε μόνο οπτικές, δεν υπάρχουν γεγονότα, μόνο ερμηνείες, όπως έλεγε και ο Νίτσε. Το εσύ έχεις το δικό σου τρόπο, εγώ έχω το δικό μου τρόπο. Τώρα όσον αφορά τον σωστό, τον ορθό και τον μοναδικό, αυτός δεν υπάρχει. Εγώ με τον τρόπο του γαβρά, εντάξει, είναι ο γαβράς. Αυτό θα πω μόνο και ακόμα και αν δεν έμεινα πλήρως ευχαριστημένη, το είδαμε μια επιοίκεια. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, στο μαμούθ αυτό αφιέρωμα. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου σε ποια άλλα θέματα θα θέλατε να δείτε αφιερώματα, για ποιους ηθοποιούς, για ποιους σκηνοθέτες. Τα γνωστά, κάντε like, share, κλικ στο καμπανάκι, να μαθαίνετε ό,τι καινούργιο ετοιμάζουμε εδώ στη 7 Arts. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Bye!